Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Είστε καλά? Μια χαρά, εσείς. Σίγουρα παρακολουθείτε την υπόθεση γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τι ήταν πιο ενδιαφέρον για έναν δικηγόρο να παρακολουθήσει τη σειρά, το Matlock ή αυτό που γίνεται τώρα, το τελευταίο 1,5 μήνα με τον ΠΑΟΚ? Δεν παρακολουθώ μόνο την υπόθεση, συμμετέχω κιόλας. Ναι. Πέρα από τους δικηγόρους που παρίστανται για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένα τίμο από πίσω που υποστηρίζει. Λογικό. Με λογικό. Γνώμες, με βοήθεια νομικής άποψης. Mm-hmm. Οπότε έχω πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην υπόθεση. Τι. Δεν εκτίμηση. Τι πιστεύετε, τι έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα σε αυτή την υπόθεση που θα λέγαμε ότι διαρκεί 40 μέρες από εκείνη τη βραδιά? Αυτό που έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα είναι οι ανακρίβειες και τα ψέματα του κ. Κομμένη, καθώς άλλα πράγματα γράφει ο φιλοαγώνος ή δεν γράφει ο φιλοαγώνος και άλλα φαίνονται... Αυτό από την πρώτη μέρα, ναι. Και αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια σύγχυση, σε ένα πανικό και κάνει από την πρώτη στιγμή ίσως, αλλά ειδικότερα τώρα τελευταία, mm-hmm. κινήσεις εντυπωσιασμού, αντιπερισπασμού. Φοβάμαι ότι η ΑΕΚ έχει καταλάβει ότι η υπόθεση αυτή γυρίζει εναντίον της και προσπαθεί τώρα να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που λέτε και εσύ ότι γυρίζει εναντίον της? Και ξέρετε, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση το ότι λέτε ότι γυρίζει. Είναι γιατί πήγε εξ αρχής προς μια κατεύθυνση και δικαιώθηκε η ΑΕΚ και τώρα λέμε ότι γυρίζει. Γιατί η αλήθεια είναι μία και αυτό που έγινε. Η άποψή μου γιατί έγινε εξ αρχής. Ναι. Έτσι είναι πάγια και την έχω εκφράσει από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Είναι εξαιτίας της περιραίουσας ατμόσφαιρας και της πίεσης, άνθησης, έμεσης που δέχονται διαιτητές, δικαστές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, από αυτούς που έχουν συμφέρον να βγει μια απόφαση όπως βγήκε στον πρώτο βαθμό. Ναι, και ναι. Το είδαμε αυτό το είδαμε σε μεγαλύτερο βαθμό και στην περίπτωση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Βεβαίως. Ξεκίνησε, είναι ίδια. Η περίπτωση στην ουσία της είναι ίδια. Μία ομάδα αρνήθηκε να παίξει, η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους βέβαια, και από την πίεση που ασκήθηκε για τα γεγονότα που προκάλεσαν τις διακοπές ή τις μία έναρξη του αγώνα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είδαμε τις αποφάσεις αυτές. Υπάρχουν νομικά τοπήματα στην πρωτόδικη απόφαση του κ. Καποδίστρια? Τεράστια. Τεράστια, μπορούμε να κάνουμε μια καταγραφή τους? Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί ακόμα η υπόθεση κρίνεται. Το πιο εξόφθαλμο. Και θα έχει και τρίτο βαθμό, είναι βέβαιο αυτό. Mm-hmm. Είτε είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ η απόφαση, είτε είναι εις βάρος του ΣΑΕΚ. Τα έχουμε συνέχεια. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχουν και ανακρίβειες όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά. Mm-hmm. Αλλά και σφάλματα νομικά, τα οποία εκτέθηκαν στην έβρεση του ΠΑΟΚ, αναπτύχθηκαν στο υπόμνημα και θα ακουστούν ξανά αν χρειαστεί. Η ΑΕΚ ποντάρει πάρα πολύ σε ό,τι έγινε στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως στην εισβολή του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Μίχελ. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως ποντάρει πάρα πολύ στα πραγματικά γεγονότα των αποδυτηρίων, αλλά δεν μπορεί να δικάσει ο δικαστής μόνο με ό,τι έγινε εκτός ή μόνο με ό,τι έγινε εντός. Το παιχνίδι θα μπορούσε να διακοπεί επειδή εισέβαλε ο κύριος Σαββίδης στο γήπεδο? Δεν διακόπηκε, λέω, θα μπορούσε όπως χειρίζεται η ΑΕΚ? Θα μπορούσε, ναι, γιατί ο διαιτητής έχει τη διακριτική ευχέρεια, ναι. Είναι στην κρίση του δηλαδή, να διακόψει προσωρινά, οριστικά τον αγώνα για οποιοδήποτε λόγο θεωρεί αυτός. Μάλιστα. Αλλά αυτός ο λόγος πρέπει να υπάρχει, να καταγραφεί και να αποδειχτεί στη συνέχεια ότι πράγματι ήταν έτσι. Δεν τον διέκοψε οριστικά τον αγώνα. Όχι, εδώ ο διαιτητής όμως αναφέρει στο φίλο αγώνας ότι διέκοψε τον αγώνα προσωρινά. Δηλαδή ότι έδωσε εντολή να μπουν οι ομάδες στα αποδυτήρια εξαιτίας της εισβολής. Αυτό είναι αλήθεια. Και εξάλλου είναι αλήθεια ότι συζητούσε για την επανέναρξη με τον κύριο Γκαγκάτς και τον κύριο Λισάνδρου. Γεγονός. Προκύπτει αυτό και από τον φίλο αγώνας. Δεν συζητάμε τώρα για το βίντεο. Αν ανοίξουμε κουβέντα για το βίντεο θα τελειώσει σε μισό λεπτό. Ναι. Εδώ μιλάμε για το τι γράφτηκε στο φίλο αγώνας. Και πράγματι εκεί γράφτηκε ότι έγινε μια διακοπή εξαιτίας της εισόδου του κ. Σαββίδη. Μπήκαν οι ομάδες στα αποδυτήρια και γίνανε συζητήσεις για την επανέναρξη του αγώνα. Οπότε η διακοπή που διέταξε ο κ. Κομμένης εξαιτίας της εισόδου του κ. Σαββίδη ήταν προσωρινή. Κύριε Παδόπουλε, ο απλό του ΠΑΟΚ, για να μείνουμε λίγο στο θέμα Σαββίδη, γιατί και αυτό είναι σοβαρό,
Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η ποινή που επιβλήθηκε είναι λανθασμένη και πέρα από ό,τι προβλέπει ο ΚΑΠ. Εντελώς, εντελώς. Υπάρχουν πραγματικά η ενέργεια του κ. Σαββίδη ήταν αντικανονική, λανθασμένη. Mm-hmm. Ακόμα και ο ίδιος ζήτησε. Ναι, ναι. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, ούτε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχει όμως ποινή που προβλέπεται για το παράπτωμα του κ. Σαββίδη και δεν είναι η ποινή και το παράπτωμα που αφορά την απειλή. Γιατί ο κ. Σαββίδης δεν απειλήσε κανέναν με την είσοδο των αγωνιστών. Δεν αποδείχθηκε απειλή, ναι. Μα μπήκε μέσα με μοναδικό σκοπό να ζητήσει να φύγει η ομάδα από το γήπεδο. Και εδώ επάνω να θυμίσω ότι η πρώτη διαρροή της ΠΑΕΑΕΚ εκείνο το βράδυ ήταν ότι είπε στο διαιρετή ο Σαββίδης «Είσαι νεκρός». Υπάρχει κατεγραμμένο ρεπορτάζ, πολλά ρεπορτάζ. Δεν το έχουν αποσύρει και αυτό. Το έχουν διαψεύσει μόνοι τους. Και αυτό. Τέλος πάντων. Καλά, είναι μία από τις πολλές της ΑΕΚ. Δεν ξέρω για αυτό το θέμα. Δεν το γνώριζα. Ναι, ναι. Δεν γνώριζα ο ΠΑΟΚ έχει επικαλεστεί ένα παράδειγμα του Μοντέστο, νομίζω, του Ολυμπιακού και μια ποινή λίγων ημερών για ανάλογο παράπτωμα. Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σωστό. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι αν φύγει και πρέπει να φύγει η κατηγορία της απειλής από το πρόσωπο του κ. Σαββίδη, θα μιλάμε για εντελώς διαφορετική ποινή ακόμα και για το πρόσωπο του κ. Σαββίδη, όχι μόνο για τον αγώνα και για τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. ακόμα και για τον ίδιο τον κ. Σαββίδη, η ποινή πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Και δεν έχει ξεκαθαρίσει, κύριε Παπαδόπουλε, τι επί της ουσίας σημαίνει αυτή η ποινή, αν παραμείνει, αν θα μπορεί να είναι σε σουίτες, αν θα ισχύει σε διεθνή παιχνίδια, αυτό θα ξεκαθαρίσει στο τέλος, νομίζω. Ναι, υπάρχει αν μια ασάφεια εκεί. Θα λυθεί και αυτό με κάποια απόφαση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λυθεί και αυτό το θέμα. Μάλιστα. Από τις πρώτες ημέρες η ΑΕΚ επικαλείται τρομοκρατία. Έτσι, ναι. τρομοκρατία, εντός, εκτός. Τις τελευταίες ημέρες, αν το παρατηρείτε επικοινωνιακά, δεν το αναφέρουν. Από την ώρα του βίντεο και μετά έχει αποσυρθεί ως επιχείρημα αυτό. Δεν αναφέρεται πολύ. Πώς θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί τρομοκρατία όταν φαίνεται από το βίντεο το κλίμα των παιχτών και εκπροσώπων της ΑΕΚ στον χώρο των αποδυτηρίων. Δηλαδή ποιος λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που γελάνε, που αγκαλιάζονται με τους παίχτες του ΠΑΟΚ για πολλή ώρα στο αποδυτήριο είναι τρομοκρατημένοι. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτό. Καλά, τόσο έχουμε δει. Θα ήταν ένα ακόμα. Ναι. Πάμε στον κύριο Κομίνη, που είναι το κεντρικό πρόσωπο. Είπατε και εσείς νωρίτερα ότι έχει αποδειχθεί πως έχει πει και έχει γράψει ψέματα. Λέει ο κύριος Κουτέρης προχθές στην εκδίκαση ότι εγώ θα ήθελα να τον καλέσω. Ναι. Γιατί δεν τον καλεί. Γιατί... Όλοι θα το θέλαμε αυτό. Μπράβο, ναι, όλοι το θέλουν. Γιατί δεν είναι ένα γεγονός, γιατί δεν γίνεται πράξη αυτό. Έχετε καταλάβει. Μα είναι τόσο απλό. Έχω καταλάβει. Για πείτε μας. Θα σας κάνω και μια περίληψη του τι συμβαίνει. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τους κανονισμούς της UEFA, τους οποίους επικαλείται συχνά και ο ίδιος ο κύριος Κουτέρης, mm-hmm. Οι κανονισμοί της UEFA ορίζουν ρητά ότι όποιος υπάγεται στη δικαιοδοσία της UEFA, δηλαδή ποδοσφαιριστές, παράγοντες και διαιτητές και παρατηρητές, αξιωματούχοι του αγώνα δηλαδή, οφείλουν όταν καλούνται από τα πειθαρχικά όργανα να προσέρχονται και να καταθέτουν. Ναι. Είναι υποχρέωση δηλαδή των διαιτητών σε αγώνες της UEFA όταν καλούνται mm-hmm. από τις πειθαρχικές επιτροπές να προσέρχονται και να καταθέτουν. Ενώπιον των ομάδων βέβαια, έτσι. Ή να προσδομίζουν και στα πραγματικά στοιχεία. Μια τέτοια διάταξη δεν υπάρχει στους κανονισμούς τους ελληνικούς. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση των διαιτητών να παρίστανται όταν καλούνται. Ούτε έχουν κάποια ποινή φυσικά. Άλλα λέει ένα όχι ή επικαλείται διάφορους λόγους και δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Καμία. Θα μπορούσε μόνο να γίνει μια πρόσκληση από την ΚΕΔ, όπου εκεί πλέον πάμε σε άλλες διατάξεις και ίσως με αυτόν τον τρόπο να μπορούσε να υποχρεωθεί να καταθέσει. Α, από την ΚΕΔ θα ήταν υποχρεωμένος. Η οποία ΚΕΔ όμως δεν έχει συμμετοχή πουθενά η ΚΕΔ σε αυτό που γίνεται. Τώρα εκδικάστηκε. Εγώ νομίζω πλέον και αυτή τώρα ο ισχυρισμός της ΑΕΚ ότι εμείς αποδεχόμαστε, mm-hmm. ενώ αρνούμαστε στην αρχή να ληφθεί υπόψη το βίντεο και το υλικό που προσκομίζεται τώρα στην κοινωνική θέση. Ναι. Υπό την προϋπόθεση, λέει η ΑΕΚ, να κληθεί και ο κύριος Κομίνης. Νομίζω ότι αυτό είναι στάσει στα μάτια γιατί πλέον ο κύριος Κομίνης δεν έχει να μας πει πολλά πράγματα. Ό,τι ήταν να μας πει φαίνεται στο βίντεο που προσκομίστηκε. Μάλιστα. Θα είχε νόημα να καταθέσει ο κύριος Κομίνης στον πρώτο βαθμό, που δεν υπήρχε το τελευταίο βίντεο,
Πλέον τι να μας πει ο κύριος Χωμένης. Να μας πει για τον γκολ που γράφει ότι στην αρχή ακύρωσε και μετά κατακύρωσε. Δεν πείθηκε κανένα, ναι. Δεν έχει νόημα. Να μας πει αν σφύριξε ή όχι για να προσέξουν οι ομάδες στο γήπεδο. Ενώ εκδικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, υπάρχει πρακτικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο να ζητηθεί κατάθεση στον Κομίνη και πώς? Υπάρχει. Εγγράφος πάλι. Αυτό δεν το ξέρω. Θα μπορούσε να είναι εγγράφος, θα μπορούσε να κληθεί πάλι ενώπιν των ομάδων για να καταθέσει και να δεχθεί και τις ερωτήσεις τόσο της έδρας όσο και των δικηγόρων των ομάδων. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να ξαναμαζευτούν οι δικηγόροι και οι ομάδες στην επιτροπή εφέσεων. Ναι. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τον κύριο Σκουτέρη, κριτική, προσωπικά θέματα, πιέσεις απίστευτες εδώ και αρκετό καιρό, πώς το κρίνετε? Εκπλήσωμαι δυσάρεστα. Και θα σας πω γιατί είναι μια παθογένεια αυτή στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ειδικότερα της αθλητικής δικαιοσύνης. Εκπλήσωμαι δυσάρεστα γιατί θα περίμενα από τη στιγμή που ξεκινάει ένας τέτοιος έλεγχος για το τι συμβαίνει στην αθλητική δικαιοσύνη, αυτός ο έλεγχος να ξεκινήσει από την περίπτωση της κυρίας Κολαρίκη. Γιατί έχουμε μια περίπτωση εκεί που βγήκε μια απόφαση 20 σελίδων, καθαρογραμμένη, σε διάστημα μικρότερο των 4 ωρών. Γιατί εγώ ίδιος ήμουν αυτός που κατέθεσε το υπόμνημα του ΠΑΟΚ. Πολλών σελίδων. Και το πλούς 40 σελίδων. 40 σελίδων. Ημέρα Δευτέρα ήταν τότε. Ημέρα Δευτέρα. Μαζί με σχετικά έγραφα ένα τεράστιο φάκελο. Ναι. Κατατέθηκε 10 παραπέντε. Ήμουν εκεί μέχρι τις 11. Δεν ήρθε ποτέ η κυρία Σκολαρίκη. Δεν είδα να τη στέλνει κάποιο στο υλικό. Ναι. Και στις 4 η ώρα που μπήκα στο ίντερνετ, διάβασε καθαρογραμμένη μια απόφαση 20 σελίδων. Ναι, δεν γίνεται. Πρακτικά να έχει διαβάσει, να έχει μελετήσει και να γράψει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση είχε γραφτεί πριν καν ληφθεί υπόψη το υπόμνημα και οι σχεδιασμοί του ΠΑΟΚ και το αποδεικτικό υλικό που προσκόμισε ο ΠΑΟΚ και κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι ασχολούνται με την απόφαση του κυρίου Σκουτέρη και της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία ναι μεν βγήκε Σάββατο βράδυ, αλλά αυτό δεν είναι παράξενο ή πρωτοφανές για το αθλητικό δίκαιο. Έχει ξανασυμβεί. Ναι. Όχι ναι. Μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Αυτό είναι και το νόημα του αθλητικού δικαίου, η ταχύτητα έκδοση των αποφάσεων εξαιτίας των αγώνων που έρχονται άμεσα. Προηγείται στο αθλητικό δίκαιο η ταχύτητα από το δίκαιο της απόφασης. Και είναι και μια απόφαση που πέρασε από διαιτητικό, εντάξει, δεν είναι μια απόφαση η οποία τέλος πάντων άνοιξε κάποια κουβέντα. Σωστά, μα σε κάθε περίπτωση αυτή η απόφαση δεν μπορεί να μπει κανείς ότι δικαιώνει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει παραπονεμένος από την απόφαση που εκδόθηκε στη μία μεταξύ. Ναι, βεβαίως. Και μόνο μερικός. Βεβαίως. Κύριε Παδόπουλε, για να κλείσουμε. Αν δικαιωθεί η ΑΕΚ, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ χάνει το παιχνίδι, υπάρχει αφαίρεση βαθμών κτλ. Κτλ. Όπως η πρωτόδικη απόφαση. Αν δικαιωθούν οι θέσεις του ΠΑΟΚ, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα? Τιμωρείται η ΑΕΚ, υπάρχει κάτι άλλο? Τι πιστεύετε μπορεί να γίνει? Είναι δύο τα ενδεχόμενα. Ναι. Δύο τα ενδεχόμενα. Ναι. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι ο αγώνας να κατακυρωθεί υπέρ του ΠΑΟΚ με υπετιότητα της ΑΕΚ, δηλαδή να χάσει η ΑΕΚ τον αγώνα με υπετιότητά της. Γιατί αρνήθηκε να βγει. Λόγω της άρνησης να συνεχίσει τον αγώνα. Κάτι που επιφέρει ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών όμως. 10 βαθμών. Ο αγώνας επιστρέφουν καταρχήν 3 βαθμοί που αφαιρέθηκαν από τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας κατακυρώνεται 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ χάνει τους 3 βαθμούς του αγώνα που έχει κερδίσει και της αφαιρούνται και 10 βαθμοί επιπλέον. Μάλιστα. Το δεύτερο ενδεχόμενο, ναι, που είναι και αυτό πολύ πιθανό, ναι, και το θέλει και επιμένει επικουρικά βέβαια ο ΠΑΟΚ σε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να παιχθεί ο αγώνας, να συνεχιστεί ο αγώνας και να μην υπάρχουν ευκαιρίες για τον τρόπο που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, είναι να συνεχιστεί ο αγώνας από το λεπτό που διακόπει με το σκορ που διακόπει όπως αναφέρεται στους φιλαγόνους. Δηλαδή 1-0 με ένα λεπτό να παραμένει σύν τις καθυστερήσεις που θα υποδείξει ο διαιτητής. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι το κατέθεσε ο ΠΑΟΚ και στο υπόμνημα.
και στο υπόμνημα και στην εργασία του και από την πρώτη στιγμή. Είναι σεισμός του ΠΑΟΚ, επικουρικός. Ναι. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο. Και όπως βλέπω είναι και πολύ πιθανό ενδεχόμενο πλέον, γιατί βλέπω ότι και η ΑΕΚ σιγά σιγά θα έπρεπε να, όχι μόνο θα έπρεπε, βλέπω ότι αρχίζει να σκέφτεται αυτό το σενάριο, γιατί μάλλον θα είναι και το ευνοϊκό σενάριο για την ΑΕΚ πλέον. Ναι. Με το σκορ πάντα στο 1-0, έτσι. Το οποίο υπάρχει ακόμα καταγεγραμμένο στη Super League, στο επίσημο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Σωστό και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να προσέξει τους επόμενους 3 αγώνες, να τους κερδίσει για να μην έχουμε... γιατί μπορεί να καθυστερήσει πολύ η έκδοση απόφασης. Μιλάμε τώρα για την τελική απόφαση μετά και την εκδίκαση στο διαιτητικό δικαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Που μπορεί να είναι μετά από 15 μέρες, 20. Μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί αγώνες και το αποτέλεσμα του πρωταθλητή να ανακοινωθεί με δικαστική απόφαση. Ή να επιστρέψουν ομάδες να αγωνιστούν για 5 λεπτά και να είναι πρωταθλητής. Σας ακούω για αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο αρκετά αισιόδοξο και να λέτε ότι είναι πολύ πιθανό. Είναι η εκτίμησή μου, η προσωπική. Ναι, μάλιστα. Και αναρωτιέμαι εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, με τέτοιο bullying που δέχεται ο δικαστής, δεν θα έπρεπε να παρέμβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Νομίζω έγινε μια παρέμβαση αρχική. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει πλέον. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, γιατί πλέον η απόφαση και όλη η υπόθεση έγινε εκεί. Αν θα μπορέσει ο δικαστής να κρίνει ανεπηρέαστος από αυτά που συμβαίνουν γύρω του και πάνω του. Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι, η απόφαση είναι συγκεκριμένη, αλλά εξαιτίας της πίεσης αυτής βλέπουμε και την πρωτόδικη απόφαση να μην είναι σωστή και να έχει λάθη και ως προς τα πραγματικά περιστατικά και νομικά σφάλματα, και περιμένουμε να δούμε την κρίση της Επιτροπής Εφέσεων και αν θα καταφέρουν να κρίνουν ανεπηρέαστη. Ναι. Κύριε Παδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.